Στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί ο Μένιος Φουρτιώτης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τους πυροβολισμούς και την έκρηξη στο σπίτι του παρουσιαστή. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκεται ο Κώστας Τάτσης που θα μας ενημερώσει. Κώστα. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο γνωστός παρουσιαστής μαζί με τους τρεις ακόμη συγκατηγορούμενους του έφτασαν στο γραφείο του ανακριτή. Αντιμετωπίζει διώξεις για 9 αδικήματα, τα 2 σε βαθμό κακουργήματος. Ο Μένιος Φουρτιώτης κατηγορείται σύμφωνα με την δικογραφία ότι διοργάνωσε την επίθεση με πυροβολισμούς αλλά και με εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του, προκειμένου έτσι να πιέσει τις αρχές για να του παράσχουν και πάλι αστυνομική προστασία. Ο ίδιος αρχικά τόσο στους αστυνομικούς όσο και στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες και σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο θα κάνει και ενώπιον του ανακριτή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη των επιθέσεων, διώκονται και για την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών στη Νέα Ερυθρέα. Ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή με την υπόθεση και αυτό μάλιστα λένε ότι μπορεί να αποδειχθεί από τα στίγματα των κινητών του τηλεφώνων που όπως υποστηρίζουν μπορούν να δείξουν ότι δεν βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Μετά τις απολογίες τους, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Κώστα Τάτση, σε ευχαριστούμε.